Λοιπόν, εκεί που ψάχναμε να βρούμε το νέο μεταγραφικό ή τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Αστέρα, εντοπίσαμε την Άννα Μαρία Μπιλίδα, την τραγουδίστρια από την Τεγέα, η οποία ήρθε σήμερα να παρακολουθήσει τις προσπάθειες του Αστέρα Τρίπολης κοντά στον Ατρόμητο. Γεια σου, Άννα Μαρία, πώς και από εδώ. Γεια σας, ήρθα για τον αγώνα. Θέλω να μου πεις, να μου κάνεις ένα σχόλιο έτσι ποδοσφαιρικό όσο μπορείς και όσο ξέρεις, παιδί μου, και βλέπεις ποδόσφαιρο. Θα σου πω, την τελευταία φορά που είχα δει τον Αστέρα ήταν στο κύπελο που έπαιζε με τον Ολυμπιακό σε αυτή τη μεγάλη αδικία. Μπορώ να πω ότι η ομάδα εξελίσσεται. Να σου το πω απλά. Δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου. Δημοσιογραφικά, από την άλλη πλευρά, μπορώ να σου πω ότι το βίωσα πάρα πολύ ωραία σήμερα. Και μου άρεσε όλη αυτή η ενέργεια που υπήρχε, ότι είχαν έρθει οι τριπολισιώτες να στηρίξουν για άλλη μια φορά τη μεγάλη μας ομάδα. Και θέλω να ξανάρθω. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε αυτό το γήπεδο. Ντροπή μου, το ξέρω. Αλλά τα κατάφερα. Και ήρθα σήμερα, με βλέπετε εδώ. Εσύ από εδώ και πέρα, η ζωή μετά το Voice, πώς εξελίσσεται, πώς το βιώνεις όλο αυτό και αν μπορείς να μας πεις έτσι κάποια από τα σχέδια που ετοιμάζεις ή που έχεις προετοιμασμένα ήδη. Η ζωή μετά το Voice είναι η ίδια που ήταν και πριν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζω να κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, να τραγουδάω και να γράφω μουσική όσο μπορώ κτλ. Ξεκινάνε κάποιες εμφανίσεις με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτή η συνέχεια που είχαμε το Μάρτιο τέλος πάντων. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Και θα συνεχίσουμε σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζω να έρθουμε και εδώ. Αυτό θα πήγαινα να σε ρωτήσω. Έχεις προετοιμάσει κάτι για εδώ την Τρίπολη? Θα σε ακούσουν και οι τριπολιτσιώτες οι ντόπιοι, οι οποίοι σε αγάπησαν νομίζω και σε στήριξαν αρκετά στο παιχνίδι. Θα μπορούσαν βέβαια και λίγο παραπάνω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία να σε ακούσουν και ζωντανά εδώ. Πιστεύω πως ναι. Ακόμα είναι όλη υποσυζήτηση. Πραγματικά αν δεν ήταν οι τριπολιτσιώτες, δεν θα ήμουν και εγώ εδώ. Και όχι μόνο οι τριπολιτσιώτες, γενικότερα οι αρκάδες. Είμαι πολύ χαρούμενη που φτάσαμε εδώ πέρα, όλοι μαζί, γιατί η νίκη δεν είναι μόνο δική μου και προσωπική. Όπως χαιρόμαστε όταν κερδίζει ο Αστέρας, κάπως έτσι ένιωσα ότι ένιωθε όλη η Τρίπολη και όλη η Αρκαδία κάθε φορά που περνούσα στην επόμενη φάση. Νιώθω νικήτρια, δεν έχω κανένα θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.